Η απόφαση για επαναλειτουργία των σχολείων της Κύπρου από τις 21 Μαΐου βασίστηκε στις συστάσεις των επιστημόνων και βρίσκεται υπό αίρεση αφού εξαρτάται απόλυτα από την εξέλιξη της επιδημίας, ξεκαθάρισε ο Νίκος Αναστασιάδης. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας παρενέβη στο θέμα μετά από αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα γίνει ποτέ συνεργός στην οπισθοδρόμηση. Είναι απόλυτα κατανοητές οι ανησυχίες που εκφράζονται. Πλην όμως δεν δικαιολογούνται. Αφού τα πάντα, και θέλω να το επαναλάβω με έμφαση, εξαρτώνται από τις κρατούσες. Κατά την υλοποίηση της απόφασης, επιδημιολογικές συνθήκες και πάντα στην βάση των συμβουλών της επιστημονικής ομάδας. Εξίσου απαραίτητη προϋπόθεση για το άνοιγμα των σχολείων είναι η αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλων υγειονομικής προστασίας, τόνισε ο Νίκος Αναστασιάδης. Λίγο αργότερα, ο Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου είπε πως η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να αναθεωρήσει τις σχετικές αποφάσεις με βάση τις συμβουλές των επιστημόνων. Καθώς οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου επιστρέφουν στα Θρανία από την ερχόμενη Δευτέρα, το Σάββατο η Συμβουλευτική Ομάδα του Υπουργείου Υγείας θα ενημερώσει μέσω τηλεδιάσκεψης τις διευθυντικές ομάδες των σχολείων για τα πρωτόκολλα και τις προφυλάξεις που θα πρέπει να ληφθούν. Επίσης, ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε πως θα απαντήσει σε ερωτήσεις από γονείς και εκπαιδευτικούς μέσω Facebook επί 2 ώρες.